Βασιλόπιτα. Γιατί βάζουμε φλούριο στη Βασιλόπιτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα ονομάζεται η πίτα που παρασκευάζεται σε ορισμένες χώρες από τους χριστιανούς, παραμονές της πρωτοχρονιάς και κόβεται, μοιράζεται, λίγο αυτό το αλλάξει ο χρόνος. Στην Αθήνα συνηθίζεται η λεγόμενη πολίτικη Βασιλόπιτα, η οποία παρασκευάζεται κυρίως από αλεύρι, αυγά, ζάχαρη και γάλα. Κατασκευάζεται σε διάφορα μεγέθη και είδη, αλλά συνήθως είναι φουσκωτή, αφράτη και γλυκιά. Σε άλλα μέρη κρατούν άλλοι τρόποι παρασκευής, με παχαρικά, μυρωδικά και άλλα υλικά. Στη Δυτική Μακεδονία, αντί για την πολίτικη βασιλόπιτα, συχνά η βασιλόπιτα είναι μία τυρόπιτα ή πρασόπιτα. Βασικό όμως κοινό γνώρισμα είναι ότι στο εσωτερικό όλων τοποθετείται νόμισμα, συνήθως κοινό, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις χρυσό, κωνσταντινάτο ή ασημένιο. Στην ελληνική επαρχία, ανάλογα με το έθιμο, τοποθετείται στο εσωτερικό της βασιλόπιτας μικρό κομμάτι άρχυρου, κλιματόβεργας ή ελιάς ή σε κτηνοτροφικές περιοχές ένα μικρό κομμάτι τυρί για να φέρουν καλή τύχη στην παραγωγή. Σε άλλα μέρη, αντί αυτού, κατασκευάζουν μικρό στεφάνι από κλιματόβεργες που όποιος το βρει στα χωράφια θα είναι τυχερός στα σπαρτά ή στην ελαιοπαραγωγή ή στο κρασί. Η βασιλόπιτα, κατά το ελληνικό έθιμο, κόβεται σε οικογενειακή συγκέντρωση αμέσως μετά τον ερχομό του νέου έτους, ιδίως μετά από φαγοπότη, όπου και ακολουθεί χαρτοπεξία για το καλό του καινούργιου χρόνου. Έτσι, στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα, με την αλλαγή του έτους, σβήνουν τα φώτα και μετά από ένα λεπτό ξανανάβουν ερχόμενοι και ανερχόμενοι όλοι χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Τότε φέρνουν τη βασιλόπιτα στο τραπέζι, όπου ο νοικοκύρης, αφού τη σταυρώσει με το μαχαίρι 3 φορές, αρχίζει να την κόβει σε τριγωνικά κομμάτια, προσφέρει σε κάθε ένα παριστάμενο μέλος της οικογένειας ή φίλων και συγγενών με πρώτο κομμάτι του σπιτιού ή του Χριστού, της Παναγίας και του Άι Βασίλη, του σπιτονοικοκύρη, της σπιτονοικοκυράς και των άλλων παρισταμένων κατά τάξη συγγένειας και ηλικία, με τελευταίο το κομμάτι του φτωχού ή πάλι του σπιτιού, χωρίς βέβαια να λησμονούνται τυχόν μετανάστες, ασθενείς και άλλα πρόσωπα της οικογένειας που για διάφορους λόγους δεν παρίστανται. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να κοπεί κομμάτι για την εταιρεία, για το μαγαζί. Το έθιμο της βασιλόπιτας είναι πολύ παλιό. Προέρχεται από εκείνο το τελούμενο στην αρχαία ελληνική εορτή των Κρονίων και αργότερα των Ρωμαϊκών Σατουρναλίων που παρέλαβαν οι Φράγκοι. Πέραν όμως αυτού του φράγκικου έθιμου που επικράτησε στην Ευρώπη, υπάρχει και μία θρησκευτική παράδοση που συνδέεται και με την προσωπικότητα του Μεγάλου Βασιλείου. Κατά τη θρησκευτική λοιπόν παράδοση, κάποτε στην Κεσαρία της Καπαδοκίας στη Μικρά Ασία, ο επίσκοπος ήταν ο Μέγας Βασίλειος, ήρθε να την καταλάβει ο έπαρχος της Καπαδοκίας με πρόθεση να τη λαιλατήσει. Τότε ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους πλούσιους της πόλης του να μαζέψουν όσα χρυσαφικά μπορούσαν προκειμένου να τα παραδώσει ως λίτρα στον επερχόμενο κατακτητή. Πράγματι, συγκεντρώθηκαν πολλά τιμαλφή. Κατά την παράδοση όμως, είτε επειδή μετάνιωσε ο έπαρχος, είτε κατά άλλους εκθαύματος, ο Άγιος Μερκούριος με πλήθος αγγέλων απομάκρυνε το στρατό του, ο έπαρχος απάλλαξε την πόλη από επικείμενη καταστροφή. Προκειμένου όμως ο Μέγας Βασίλειος να επιστρέψει τα τιμαλφή στους δικαιούχους, μη γνωρίζοντας σε ποιον ανήκει τι, έδωσε εντολή να παρασκευαστούν μικροί άρθοι, εντός των οποίων τοποθέτησε ανά ένα των νομισμάτων ή τιμαλφών και τα διέλυμε στους κατοίκους την επόμενη του εκκλησιασμού. Το γεγονός αυτό απέληξε σε διπλή χαρά από τις αποφυγής της καταστροφής της πόλης και συνεχίστηκε η παράδοση αυτή κατά τη μνήμη της ημέρας του θανάτου του, εορτή του Αγίου και του Μεγάλου Βασιλείου. Και η χορηγία μας θα μας πει το Ρούντολφ το Ελεφάκι που από την αρχή θέλουμε να το πούμε αυτό με τραγούδι, γιατί τα παιδιά το χαίρονται πάρα πολύ. Ρουδόλφο ελαφάκι, πέρα του λαταφίνι, σαν έτσι το
ξεκινήσαμε για λίγο, παιδιά, στο πνεύμα και στο κλίμα των γιορτών. Και έτσι να ξεκινήσουμε με ελπίδα και χαμόγελο το 2017. Και σας παρακαλούσα να ενισχύσετε, αν και κάποιοι το έχετε ήδη κάνει, το σύλλογό μας, αγοράζοντας το ημερολόγιο και κάποια βιβλία από το μαγκάρι μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άννα Παναγιωτάκη που βοήθησε πάρα πολύ. Η βοήθεια ήταν πολύτιμη και η προσφορά της στην απόψινη βραδιά. Να σας πω ότι η Βασιλόπιτα θα μοιραστεί στην έξοδο της αίθουσας και το τυχερό πολύ έχει ένα τάμπλετ. Θα πάρει ένα τάμπλετ. Εύχομαι λοιπόν σε όλους καλή χρονιά και καλό τον πρόεδρο του Συλλόγου να κλείσει την εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, παιδιά. Να είμαστε πάντα καλά και με ένα χαμόγελο. Δεν μπορεί και να μας το στηρίζει κανείς αυτό. Με ένα χαμόγελο. Γεια σας.